Γεια σας παιδιά, dragondamast εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και στο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά FIFA 23. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάτα το πρώτο link, το οποίο σε οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Πάμε λοιπόν να δούμε και σήμερα τι θα έχει βγει. Ελπίζω να έχει βγει κάτι, επειδή είχα κάτι άλλα πράγματα να κάνω και είχα και το βίντεο που έβγαλα για το δεύτερο κανάλι. Άμα θέλετε να πάτε το δείτε, link στην περιγραφή. Έκανα ένα πρωτάθλημα με τις Rest of the World ομάδες. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, έχω πολλά κενά ενώ μιλάω. Και ναι, θεωρώ είναι κάτι αρκετά το ενδιαφέρον. Τώρα εδώ έχουμε τον Alex Iwobi, Νιγηριανός, ο νέος Οκότσα θα μπορούσες να πεις. Και ένας παίκτης που θεωρώ λίγο έχει εξαφανιστεί, δηλαδή στο FIFA τουλάχιστον δεν τον πολύ βλέπω. Παλιά νομίζω είχε μια-δυο καλές καρτούλες, τώρα νομίζω τίποτα. Όχι νομίζω, δεν θυμάμαι καμία κάρτα του Alex Iwobi. Τέλος πάντων, medium low, 6'1", γεννηθεί στο 96, άρα είναι πόσο, 25, όχι, λίγο είπα, ναι μάλλον είπα λίγο, 27 μάλλον. Ναι, δεν είναι μεγάλος ηλικία και δεν μπορείς να μπεις και ταλέντο βέβαια. Τέλος πάντων, έχει 5-4 που είναι πάρα πολύ ωραίο, αρέσει ο skiller. Βέβαια τα work rates του δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά είναι ψηλός. Οπότε έχει αυτό το chunky που αρέσει πολύ σε πολλά άτομα. Και νομίζω το ξέρουμε, αυτά chunky triplers είναι ό,τι καλύτερο γενικά, όπως είναι ο Αντάμα Τραωρέ ας πούμε. Τώρα εδώ θέσεις έχει cam, RM και striker. Πολύ ωραίες θέσεις, μπορείς να κάνεις ωραία link. Είναι από την Everton που είναι Premier League. Η Everton δεν έχει τόσο καλούς παίκτες. Η Premier League φυσικά ξέρουμε έχει, μπορεί και τις καλύτερες κάρτες στο game, ανάλογα πως το κοιτάς. Και είναι από την Νιγηρία που, όπως έχω πει, JJ Okocha. Τίποτα άλλο νομίζω δεν έχει η Νιγηρία. Άμα έχει, παίζει να φάω head που δεν το θυμάμαι. Βασικά δεν έχει και τον NDD νομίζω. Ναι, τέλος πάντων να το αφήσουμε αυτό στη γωνία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στατούλια του. Και έχουμε πολύ καλό pace, καλό shooting, το finishing λίγο είναι απογοητευτικό, δηλαδή είναι camp που μπορεί να παίξει και striker, μπορείς να του βάλεις λίγο παραπάνω finishing. Έχει, καλό passing, τίποτα τρελό, καλό απλά, μπορεί να κάνει μια πασούλα 2. Έχει ωραίο free kick accuracy με curve, οπότε μπορεί να βάλει και free kick απευθείας μάλλον με το shot power και το long shot που έχει και όλα αυτά. Και το dribbling του είναι πάρα πολύ καλό εδώ που τα λέμε, με το reaction λίγο να έχει ένα θεματάκι, αλλά μάλλον φτιάχνεται αυτό. Τώρα το defending δεν έχει τίποτα, το heading accuracy είναι πολύ χαμηλό για striker και ψηλούλης που είναι. 6'1" είναι 1'80 νομίζω, κάπου εκεί. Δεν νομίζω να είναι 6'3" το 1'80. Και physical, ναι, θα μπορούσα να πω ότι δεν υπάρχει. Το physical ειδικά είναι πολύ πιο χαμηλό από ό,τι θα ήθελες να έχει μια κάρτα σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Αλλά πιστεύω ότι μάλλον άμα του βάλεις ένα marksman θα γίνει μια πολύ ωραία usable κάρτα. Ειδικά για αλλαγή μάλλον θα είναι τρελός. Outside footshot και flare. Δεν θέλω να είναι πολύ ακριβό EA, γιατί ναι, είναι πολύ ακριβό πιστεύω. 83 και 86 μπρο μου, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ακριβό για μια τέτοια κάρτα. Οκ, δεν νομίζω να αξίζει τώρα να πας να δώσεις για τον Iwobi που θα σου πεθάνει στο ημίχρονο τόσα πραγματάκια. Δηλαδή 83 και 86 είναι αρκετά ακριβό. Παρότι είμαστε σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, παραμένει ακριβό ρε μαλάκα EA. Και εδώ τι έχουμε, αυτό δεν νομίζω είναι σημερινό έτσι. Είναι... τι είναι αυτό? Prime Mid or World Cup Icon Player Pick. Πες να είναι σημερινό εδώ μεταξύ. 88 plus και είναι one out of 3. Πες να είναι αρκετά κακό, για να δούμε πόσο κάνει αυτό. 86, 87, 87. Είναι ψηλοφτηνούλικο για Icon, αλλά έχει και τους Mid μέσα. Αν δεν είχε τους Mid θα ήταν μεγάλο W, αλλά το θέμα είναι φυσικά EA λίγο έπρεπε να ψάξει το χαμίσι. Γιατί μετά είπαμε μπρος θα ήταν πολύ W το pack. Αλλά ναι, κατάφερε. Τέλος πάντων, δεν έπαιξα γουλό αυτήν την εβδομάδα. Άμα αναρωτιέστε γιατί, νομίζω δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε, ξέρετε. Δεν πολύ ψήθηκα, αλλά ναι, δεν ξέρω να πω. Το daily login upgrade, πώς λέγεται εκείνο το SBC μπρόμου, τι απέγινεται, δεν υπάρχει πλέον. Κάποτε θα έπρεπε να... τι είναι αυτό, daily login upgrade, 56 λεπτά. Μαλάκες, δεν είναι 8 η ώρα. Για να σκεφτώ. Πήγαμε μία ώρα μπροστά, δηλαδή από τις 8 θα πήγαμε 9. Οπότε από τις 7 πήγαμε 8. Ναι, άρα η EA το έχει ρυθμίσει λάθος. Πες μου πως ρύθμισε όλο το 6pm λάθος. Γιατί αυτό θα έχει πάρα πολύ πλάκα αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 9 για να δούμε 6pm. Βέβαια ο Alex Iwobi είναι καινούριος, οπότε αποκλείεται από μίας άποψης. Αλλά EA, τι κάνεις, δεν μπορώ να το καταλάβω πως γίνεται μια τόσο μεγάλη και εδρεωμένη εταιρεία σαν εσένα να κάνει τέτοια λαθάκια. Εδώ βλέπουμε και τα prom packs, τα οποία δεν έχει κάνει λαθάκια εντελώς τυχαία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Όπως φαίνεται το 88 Plus, ναι, πρέπει να είναι καινούριο. Πρέπει, είναι καινούριο. Έξω άμα βγήκε, ξέρω, χτες το βράδυ και δεν το είδα. Βρήκα και κάτι άλλα ωραίουλα πραγματάκια που βρήκανε. Που βγήκανε. Ο Ράτερ παίζει στην Λίτσα, ο Πότερ μαλάκα. Τέλος πάντων, να το είδατε και εσείς λίγο εκεί δεξιά. Βγήκε το mini release από τη FUT Birthday. Οπότε πάμε να δούμε λίγο και ποιοι είναι αυτοί οι νέοι FUT Birthday που θα βγούνε. Και να είμαστε εδώ πέρα. Γενικά έχει ωραία card types φέτος, δηλαδή τα design είναι ωραία πραγματάκια. Και έχουμε δύο Zinchenko. Είναι η ίδια κάρτα ακριβώς. Κάτι... οκ. Το φαντάστηκα γιατί είδα λίγο ότι δεν παίζανε η ίδια κάρτα, είπα skill move weak. Λοιπόν, εδώ είναι κυρίως προσωπική επιλογή, μάλλον όλοι θα πάνε με τα skill move γιατί παρότι το 4 weak, το 5 weak foot είναι πολύ OP για ακραία back, επειδή μπορείς να τον παίξεις όπου θες. Αυτό ακούστηκε λίγο κάπως, αλλά ναι. Υπάρχει το θέμα ότι και το 4 είναι υπερβολικά OP, ενώ η διαφορά του skill move 5 με 4 δεν αλλάζει με τίποτα, το weak foot είναι πάνω κάτω το ίδιο. 5 foot 9 και επίσης νεαρός αυτός εδώ πέρα. LBLWB, Arsenal, Premier League, πάρα πολύ καλά λένε και από Arsenal και από Premier League. Η Ουκρανία βέβαια δεν έχει τόσο. Ο Σεφτσένκο δεν ξέρω κανένα είναι icon πλέον σε αυτή τη φάση. Τόσο καιρό έχω να τον δω. Πολύ καλό pace, καλό shooting για left back. Πολύ καλό passing, σπάνιο πράγμα για left back, αλλά είναι όντως πάρα πολύ καλό το passing του. Το dribbling επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Το defending είναι πολύ καλό. Και το physical είναι καλό. Είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Okay. Αυτή η κάρτα στο left back πιστεύω είναι ακραία. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει. Και εδώ έχουμε τον Darwin Nunez. Εδώ θα μπορούσε να συζητήσει για το τι είναι καλύτερο. Αλλά όπως έχω πει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρεις τα 5 quick foot κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή τα skill move, όπως έχω πει, σε βοηθάνε στα skill. Τώρα μας δεν κάνει skill, fair enough. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μάλλον τα skill μου βέβαια έχουν και την καλύτερη dynamic. Δηλαδή, δεν σε το πόσο cool φαίνεται. Φαίνεται σαν τον Τζιμίκα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Darwin Nunez, 99 γεννηθείς. Hi. Αρκετά ψηλός. LWCF Striker. Στο FIFA φυσικά είναι πάρα πολύ καλή κάρτα γιατί βλέπουμε ένα ακραίο pace. Πολύ καλό shooting. Μέτριο passing προς κακό κιόλας. Καλό dribbling. Καλό heading accuracy. Πολύ καλό physical. Και έχει και το finesse shot. Η άλλη κάρτα νομίζω βασικά φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Γενικά, τέλος πάντων, μια πολύ ωραία κάρτα. Και ήδη είναι πολύ ωραίες κάρτες. Το FIFA απίστευτες κιόλας. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι και ο τελευταίος. Και είναι ο Koke. Εν τω μεταξύ έχετε αυτό το 2 από πάνω. Στο 88, άμα βλέπετε, γιατί το είχαν όλοι. Επίσης μου θυμίζει ένα σήμα από ένα ζώδιο, αλλά δεν ασχολούμαι με ζώδια, οπότε ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο Koke επίσης μπορείς να το μιλήσεις, αλλά μάλλον και εδώ θα πας για τα skill. Αν και. Ναι, όχι, πήγαινε για τα skill. Τα skill έχουν και τις καλύτερες dynamic. Medium. Και. Ωραία links. Ισπανία, Atletico, La Liga, ό,τι καλύτερο. Μέτριο pace όμως. Μέτριο shooting. Πολύ καλό passing. Καλό dribbling. Καλό defending και. Μέτριο physical. Απλά είναι πάρα πολύ ωραίο το pace. Τέλειο σχεδόν. Leadership team player, ένας παίκτης ο οποίος δεν πιστεύω πως είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά ο Νούνιες με τον Ζιβτσένκο πιστεύω ότι είναι εντελώς ακραίες κάρτες κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή είναι και οι δύο full end game κάρτες που μπορείς να κάνεις τα πάντα όλα. Τώρα να πω την αλήθεια, φαίνονται λες και είναι objective ή SBC player pick. Αλλά δεν ξέρω τι να πω ρε παλικάρι μου, ειλικρινά. Μοιάζουν έτσι, σε εμένα τουλάχιστον. Ζωσιλού εδώ πέρα, Αλλά γι' αυτό λίγο κοιτάω μήπως ξέρεις, μήπως είναι εδώ πέρα κάπου. Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλές κάρτες για να τις βάλεις και SBC και objective. Ίσως SBC όχι, απλά του γαμούσαν την τιμή. Αλλά, δεν ξέρω, περίεργο. Εδώ πέρα λέει 5 weak foot, 5 weak foot και 5 skill μου. Ναι, δεν ξέρω, παίζει να είναι και λάθος. Αλλά έχει δύο διαφορετικές dynamic, νομίζω δεν θα είναι λάθος και το 2 μπορεί να λέει τις δύο επιλογές. Μπορεί, ξέρω εγώ, να βγάλεις την κάρτα να σου λέει διάλεξε αυτό ή αυτό. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων όμως, αυτό ήταν το σημερινό content, πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε και άλλο content, κάντε subscribe για περισσότερα ή πάει στο δεύτερο μου κανάλι, μόλις έβγαλα βίντεο σήμερα. Πολύ ωραίο content και εκεί, κάντε subscribe και εκεί, άμα σας αρέσει το content φυσικά. Μην κάνετε αν δεν σας αρέσει, δεν υπάρχει λόγος, δεν προσφέρει κάτι. Και φυσικά, Discord server, link στην περιγραφή και πάνω απ' όλα, fifacoin.com, ο χορηγός σημερινό βίντεο. άμα θέλετε να πάρετε αυτές τις απίστευτες κάρτες που βγαίνουν και είστε διατεθειμένοι να δώσετε χρήματα στην αληθινή ζωή, η καλύτερη σας επιλογή είναι fifacoin.com, επειδή εκεί αν βάλετε και το κωδικό μου DRST για 5% παίρνετε τις καλύτερες προσφορές. Το link στην περιγραφή, υποστηρίζετε και εμένα κάνοντας το, οπότε γιατί όχι. Άμα ήδη θέλετε να βάλετε coins, δεν σας αναγκάζω βέβαια να πάτε να το κάνετε. Αυτά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας!